Η επανάσταση της Μαντήλας συνεχίζεται για 11η μέρα στο Ιράν. Η παγκόσμια κοινή γνώμη έχει στραμμένα τα βλέμματά της στη χώρα της Μέσης Ανατολής μετά τον αδικό θάνατο της 22χρονης Μαχσά Αμινή. Women cutting off their hair, women burning their headscarves, chanting messages such as women, life, freedom and death to the dictator. Ο Ιρανικός λαός βράζει από οργή. Έχει ξεχυθεί σε 31 επαρχίες του Ιράν και συγκρούεται με τις αστυνομικές δυνάμεις. Πάνω από 40 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους. Ωστόσο, η Ιρανική Μη Κυβερνητική Οργάνωση για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα που εδρεύει στην Νορβηγία ανεβάζει τον αριθμό στους 76. Οι διαδηλωτές στείλουν οδοφράγματα και είναι ό,τι βρίσκουν μπροστά τους. Οι ταραχές εξαπλώνονται από τη μία πόλη στην άλλη. Την ίδια ώρα, για άλλη μια φορά, λάδι στη φωτιά βάζει η Ιρανική κυβέρνηση. Η Ουάσιγκτον ανέκαθεν προσπαθούσε χωρίς επιτυχία να αποδυναμώσει και να αποσταθεροποιήσει το Ιράν. Ο θάνατος της Μαχσά Αμινή έχει προκαλέσει κύμα οργής σε ολόκληρο τον πλανήτη. Πρέπει τώρα να συζητήσουμε πολύ γρήγορα στους κύκλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης περαιτέρω συνέπειες και για μένα αυτές πρέπει να συμπεριλαμβάνουν κυρώσεις σε βάρος αυτών που είναι υπεύθυνοι. We think all people's basic rights should be respected. Of course, that includes inside Iran. Και όλα αυτά την ώρα που σε Λονδίνο και Παρίσι πλήθος κόσμου συγκεντρώνεται έξω από τις πρεσβείες του Ιράν για να διαδηλώσει για τα ανθρώπινα δικαιώματα.